Καλησπέρα σας. Θα πρέπει στους περισσότερους να έγινε αισθητός ο σεισμός που μας τράνταξε λιγάκι απόψε στις 7 παρατέταρτο. Ο σεισμός είχε ένταση 6,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο το θαλάσσιο χώρο 20 χιλιόμετρα δυτικά της Λίμνου. Έγινε ιδιαίτερα αισθητός στη Μακεδονία και Θράκη, στη Θεσσαλία, στη Στερεά Ελλάδα, εδώ στην Αθήνα και λιγότερο αισθητός ήταν στην Ανατολική Πελοπόννησο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή ζημιές εκτός από κάποιες ρογμές σε κτίρια του Αγίου Όρους για τις οποίες όμως θα μας μιλήσει αργότερα ο Νίκος Βολονάκης. Λίγο μετά την σεισμική δόνηση, ο ρεπόρτερ της ΕΡΤΕΝΑ Ευθύμιος Γεωργίου πήγε στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο της Αθήνας και είχε την εξής συνομιλία με τον σεισμολόγο Αχιλλέα Οικονομίδη. Κύριε Οικονομίδη, αυτό που γράφει τώρα είναι μετασεισμός. Είναι ένας μετασεισμός από την περιοχή του Βορειοανατολικού Αιγαίου, από τα δυτικά παράλια της Λίμνου, συγκεκριμένα 20 χιλιόμετρα. Βέβαια, το μέγεθός του είναι μικρό, δηλαδή όταν είναι μικρό, μικρότερος από 5 μέγεθος. Το καμπανάκι αυτή τη στιγμή που η σιρήνα, μάλλον το αλάρμ που χτυπά, είναι να μας προειδοποιήσει ότι έγινε ένας σεισμός πάνω από 4,5, ο οποίος αμέσως θα υπολογιστεί. Τον τελευταίο καιρό, στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και τη μέχρι το 1968. Κλείστε σε παρακαλώ κύριε Κορτέση, πάτησε το. Και το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία χρόνια μέχρι το 68 δεν είχαμε σεισμούς από το Βορειοανατολικό Αιγαίο. Ξεκινήσαμε το 1968 με έναν σεισμό 7,1 μέγεθος. Κύριε Βονομίδη, ο σεισμός που έγινε πριν από μια ώρα, πόσο πρέπει να μας ανησυχεί? Ο σεισμός που έγινε πριν από μια ώρα, βέβαια είναι σεισμός και πρέπει να μας ανησυχεί κάθε σεισμός. Το ευτύχημα είναι ότι είναι σε θαλάσσιο χώρο. Και εφόσον είναι σε θαλάσσιο χώρο, είναι μακριά από κατοικημένες περιοχές. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην έχουμε βλάβες. Για να πείσω τους ακροατές, τους τηλεθεατές σας, ότι όντως συμβαίνει αυτό, μπορούμε να ρίξουμε μια ματιά στο χάρτη για τους προηγούμενους σεισμούς που έχουν γίνει στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και θα παρατηρήσουν ότι έχουν κίτρινα. Είναι με κίτρινα, με κίτρινο χρώμα εντοπισμένη. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό το κίτρινο? Το κίτρινο σημαίνει ότι η ένταση είναι μέχρι 7, δηλαδή δεν κάνουν βλάβες. Είναι δηλαδή από το σημείο που αρχίζουν οι μεγάλες βλάβες. Απλώς κάποια παλιά σπίτια πιθανώς να έχουν πάθει μικρορογμές ή μικροβλάβες. Κύριε Κονομίδη, πέστε μας την ένταση ακριβώς και πόσο μακριά από την Αθήνα είναι. Το μέγεθος του σεισμού, ναι, είναι 6,6, απέχει 235 χιλιόμετρα από την Αθήνα και είναι βόρειο-ανατολικά της Αθήνας. Τα 235 χιλιόμετρα είναι το σημείο που ορίζεται από τις γεωγραφικές συντεταγμένες 39,9 βόρειο πλάτος και 24,8 ανατολικό μήκος. Μεταφράζεται δε αυτό σε 20 χιλιόμετρα δυτικά της Λίμνου. Και τι λοιπόν είναι τόσο κοντά στη Λίμνο, πιστεύω ότι δεν πρέπει να έχει κάνει μεγάλες καταστροφές, γιατί αυτοί οι σεισμοί συνοδεύονται από κάποιο βάθος και έτσι η ενέργεια απορροφάται μέχρι που να φτάσει στην επιφάνεια και γι' αυτό δεν έχουμε βλάβες. Τις επόμενες ώρες θα αναμένουμε, κύριε Κονομίδη? Βεβαίως θα είμαστε εδώ πέρα όλο το 24ωρο όπως είμαστε συνέχεια και θα ό,τι νεότερο έχουμε, ευχαρίστως να σας το δώσω. Δονήσεις θα έχουμε άλλες? Δονήσεις θα έχουμε. Αλλά πιστεύω πως θα είναι μικρότερες. Αυτό όμως είπαμε. Δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα, διότι πρόγνωση σεισμού δεν γίνεται. 38 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την έκρηξη της πρώτης ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα. Μια μαύρη επέτειος που δίνει την αφορμή για πολλές αντιπυρηνικές εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο, με επίκεντρο την ίδια τη Χιροσίμα. Το παρόν της στην προσπάθεια για τον αφοπλισμό και την εξαφάνιση των πυρηνικών όπλων δίνει και η χώρα μας με κύρια εκδήλωση την ανθρώπινη αλυσίδα που θα σχηματιστεί τη Δευτέρα γύρω από την Ακρόπολη. Την Ακρόπολη, το σύμβολο του πολιτισμού, σύμβολο της ζωής και της ειρήνης. Διακήρυξη εναντίον των εξοπλισμών και της ανάπτυξης νέων όπλων μαζικής καταστροφής, εξέδωση όπως είναι γνωστό, και η κίνηση για εθνική ανεξαρτησία, τη διεθνή ειρήνη και τον αφοπλισμό, η οποία τάσεται εναντίον της εγκατάστασης των αμερικανικών ευρωπυράβλων Pershing 2 και Cruise, ζητώντας ταυτόχρονα να αποσυρθούν το συντομότερο οι αντίστοιχοι σοβιετικοί πυράβλοι SS-20. Για τα 38 χρόνια από την πυρηνική έκρηξη στη Χιροσίμα μας παρουσιάζει ένα κατατοπιστικό ρεπορτάζ ο συνάδελφος Νίκος Ρίζος.